Στο σημερινό επεισόδιο θα δικάσουμε τον εαυτό μας. Τον εαυτό γενικά θα δικάσουμε. Θέλω να πω το εξής στον εαυτό μου. Φαντάζομαι ότι έχουμε τον εαυτό μας εκεί στο κέντρο, έτσι, για να μπορώ να κοιτάω κάπου. Τι θέλεις, ρε μαλάκα, από τη ζωή μου! Όταν είσαι μόνος σου, θέλεις παρέα. Όταν είσαι με παρέα, θες να είσαι μόνος σου. Ξαπλώνεις, θες να σηκωθείς. Σηκώνεις, θες να ξαπλώσεις. Ρε μαλάκα, δεν ξέρω οι συνάδελφοι αν καταλαβαίνουν. Τρελό θα με κάνεις. Θα με κάνεις τρελό, ρε πούστη. Πούστη άντρα. Ρε φίλε, ο εαυτός που πάντα κάτι θέλει, το οποίο τις περισσότερες φορές αντιβαίνει με αυτό που ήθελε δύο λεπτά πριν ναι. Βρε γαμιόλι, δηλαδή. Είναι το ανικανοποίητο. Τι είναι? Το ανικανοποίητο. Ρε μαλακά, γιατί παίρνεις το μέρος? Δεν θέλουμε να το αναφέρουμε. Να δείξουμε στήριξη στον εαυτό, μισό λεπτάκι. Όχι, γιατί εγώ. Α, όχι. Θέλω να τρεφραστηγορήσω. Στο λαϊκό δικαστήριο είστε. Αυτή είναι. Τη υπεράσπιση. Η προστασία, πώς το λένε, η δικηγόρη. Συνήγορη υπεράσπιση, όχι, δεν θέλουμε. Ναι, πάμε. Τι θέλετε? Θα σου πω τι γίνεται. Εάν ικανοποιούσουν. Τα ελληνικά μου είναι λίγο περίεργα. Αν ικανοποιούσουν. Εάν σε ικανοποιούσε η κατάστασή σου. Ναι. Θα σταματούσε να έχει κάτι το οποίο πρέπει να κυνηγήσει. Άκουσε με. Από τη στιγμή που σταματήσει το κυνήγι τη ευτυχία, του στόχου, του τόπου. Ευτυχώ δεν είσαι άντρα. Ποιο βιβλίο. Δεν θα γαμούσε ούτε με αίτηση. Ποιο βιβλίο, πιανού τρόμπα. Έκατσε και διάβασε μαλάκα 5 λεπτάκια στο αμάξι και μου τσαμπουνά τέτοιε μαρκετίστικε ηλικιώτε μαλάκα του Χόλιγουντ. Ντροπή σου. Ντροπή σου, Πέρκα, γιατί αν ήσουν άντρα θα έφτιανε σε μαλάκα να σεξ. Λοιπόν. Βλέπετε ότι προσπαθώ όμω. Προσπαθώ να. Λοιπόν. Αν ικανοποιούμουν, δεν θα ήμουν έτσι και τα λοιπά. Όχι, ρε παιδί μου. Δεν ικανοποιείτε το ζώο! Είμαι διαολεμένο χέστη στι σχέσει. Τύπου διαολεμένο χέστη. Μπορούμε να είμαστε μια σχέση 600 χρόνια. Να μην μπορώ να έρθω να σου πω, ξέρω εγώ, ρε Στέλλα, δεν ταιριάζουμε, πρέπει να χωρίσουμε. Δεν υπάρχει πιθανότητα να το πω αυτό. Είναι ακραίο ψεύτη όμω. Τι εννοεί? Ότι. Σε τι πράγμα? Είσαι ακραίο ψεύτη. Σε τι πράγμα? Στη συμπεριφορά σου, σε όλα. Επειδή δεν το λέει, εννοεί. Επειδή δεν το λέω. Ρε παιδί μου, θα κατηγορήσει την άλλη που λογικά αυτή έχει βαρεθεί, έχει ρουτινιάσει και αυτή. Α, βλέπει για να μπορεί να καταλάβει. Εγώ το δημιουργώ να ρουτινιάσει. Ναι, ναι, αυτό σου λένε. Αυτό δεν είναι ψέμα. Σου ρίχνουν την ευθύνη. Θα κατηγορήσει την άλλη. Έτσι ξεκίνησε όλο. Αυτό δεν είναι ψέμα. Αυτό ξεκίνησε όλο το κόνσεπτ. Ναι, είναι, λέει ψέματα. Ναι. Άρα είναι ψεύτης. Αυτό ήταν λοιπόν. Όχι, δεν είναι χέστης, είναι ψεύτης. Χέστης είμαι. Όχι, δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Από το φόβο του γίνεται ψεύτης. Πρόσεξε, δεν θα έρθω να σου πω ψέματα. Θα σας μάθω εγώ ψυχολόγη. Basic psychology. Τα κορίτσια είναι άσχετες επειδή το έχουν πάθει από άλλους και τώρα τα λούζονται. Καλά, αυτό είναι αλήθεια μεγάλη. Πολύ σωστό αυτό, αλλά αυτό αρξίζει για βίντεο για αγκομενικά. Ωστόσο, θα κάνω μια μικρή παρένθεση. Γιατί? Εσείς έχετε πει ποτέ ψέματα? Στη σχέση. Ναι. Έτσι, Πέρκες, για πείτε μου. Τι ψέμα. Τι θεωρείτε ψέμα? Δεν έχεις πει σοβαρό ψέμα. Σοβαρό. Όχι. Τι, σοβαρό δεν είναι να σκοτώσεις άνθρωπο και να πεις ψέματα. Σοβαρό. Καταρχάς, εγώ είμαι ηλίθια και δίνομαι από μόνη μου. Οπότε δεν έχει. Τι εννοεί σοβαρό ψέμα? Εννοώ, ρε παιδάκι μου, να κρύψει. Να το χτίσει. Δεν με καταλάβει, μα λέω ψέματα. Λοιπόν, δεν το έχει δει αυτό εδώ πέρα. Το είπε αυτό το πράγμα τώρα. Το είπε, ρε μαλάκα. Μπορούν να επιβεβαιώσουν όλοι. Όλοι που έχουν δουλέψει μαζί μου. Δουλέψει τι? Οι πρώην τη που έχουν δουλέψει μαζί του. Καλά, καλά. Και φίλοι μου. Και εργοδότες ότι είμαι ηλίθια γιατί δεν μπορώ να πω ψέμα κανονικό. Ακριβώς. Δηλαδή μας έχω χώσει πολλές. Είμαι εργοδότης σου και με έχεις ταράξει τα ψέματα. Πότε. Ησυχία στο δικαστήριο, ησυχία. Γνώμες, ρε μαλάκα, γνώμες, πολλές γνώμες. Μαλάκα, είναι δυνατό να τα ξέρεις όλα? Πώς γίνεται να τα ξέρεις όλα, ρε μαλάκα? Εσένα περίμενε η ανθρωπότητα. Άλλοι, έτσι, πώς θα το πω, διανοούμενοι, διανοητέ, φιλοσόφοι να πούμε. Άνθρωποι. Εσένα περιμέναμε από το Περιστέρι που ξεπεροβραδιαζόσουν μαλάκα στο Πρεμιέρα και στο Μπούμ, στο Μπουρνάζι και μου γινώσουν σκατά κάθε μέρα και παρακάλαγες μέσα σου να σου πιάσει κάποια τον μπούτσο για να αισθανθείς μαλάκα αποδεκτός από την κοινωνία. Εσένα περιμέναμε να μας τα λύσεις όλα τα προβλήματα. Και τελειώνω εδώ την εισήγησή μου. Ναι, μπορείτε να ασχοληθείτε εσείς με το θέμα. Οκ. Γνώμες, πολλές γνώμες εκεί ήταν. Αυτό, οκ, ισχύει, θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Δεν ξέρω, δεν έχω να πω κάτι. Εννοώ, κάτσε για να καταλάβετε και λίγο το κόνσεπτ. Εσείς, το χαρακτηριστικό που περιγράφω, το συναντάτε σε εσάς, αυτό θέλω να πω. Μόνο. Όχι. Ωραία, καλό είναι αυτό. Έχουμε ένα πρόβλημα. Εγώ ό,τι δεν ξέρω, λέω, άστο μου πεις καμία μαλακή. Έχουμε ένα πρόβλημα, ναι.
Εγώ έχω άποψη και για πράγματα που δεν θα έπρεπε να έχω άποψη, γιατί δεν τα ξέρω. Τι λέει κάθε μέρα ο Κώστας στο μαγαζί. Ναι, γιατί και ο Κώστας έχει άποψη για τα πάντα και για πράγματα που δεν θα έπρεπε να ξέρει. Συνάδελφε, είναι βρίσκε τον άλλον η εκπομπή αυτή. Όχι, αυτό είναι στο άλλο πλατό. Μπράβο, ναι. Έχουν μπερδευτεί τα κορίτσια. Οπότε πέρκα! Άσε με έξω από αυτά. Λοιπόν, εγώ, σειρά μου, σταμάτα να νευριάζεις τόσο εύκολα. Δεν ξέρω γιατί ρε μαλάκα το έχω πάθει. Ναι, ναι. Δεν ξέρω ναι. Τι οργή έχω. Δεν το έχει κάνει εσύ αυτό. Αυτό το αρχίδι. Τον έχουμε βγάλει. Άκουρε μαλάκα τώρα, υπάρχουν 1 εκατομμύριο σοβαρά προβλήματα. Και θα γαμηθώ τώρα, ρε μαλάκα, επειδή δεν ξέρω. Ναι. Δεν ανοίγει ο υπολογιστή. Είναι οξύθιμο το παπάρι αυτό. Ναι, ρε μαλάκα. Έχει... Και γιατί ποιο του το έδωσε αυτό το δικαίωμα. Ρε μαλάκα, χοντρέ. Άκου λίγο. Σκάσε. Και ξέρει, τι νομίζω ότι αυτό θα το φτιάξει. Λέω, άμα δώσω εγώ τώρα στο, να του φτιάξω την κάρτα γραφικών με το χέρι μου. Ναι. Λέω, θα φτιάξει αυτό τώρα. Ναι. Και, εγώ μπορώ να το. Και χαλάω όλη μέρα, χαλάει μετά, ρε μαλάκα. Το θέμα είναι ότι πρόκειται περί άχρηστου αρχιδιού. Αλλά έχει και θέλω. Ναι, αυτό και σου λέω. Και νευριάζει με το να τα δώσει. Αυτό είναι... σου λέω. Γιατί. Πού σου το έδωσε αυτό το δικαίωμα. Έλα μου, ναι. Δεν ξέρω γιατί. Έλα, μέχρι τώρα, φίλε μου, η κατάστασή σου δεν φαίνεται πολύ καλή. Δεν φαίνεται πολύ καλή, όχι. Δεν νομίζω η έκβαση της δίκης αυτής να είναι πρώτο, υπέρ σου μου. Έχετε κάτι να προσθέσετε. Εγώ ξέρετε, παθαίνω. Άλλο. Κάτσε, θα πέφτα μόνο. Ό,τι είναι full σε ένταση, οτιδήποτε. Το γιώνω πάρα πολύ. Και είμαι λίγο. Δηλαδή, και καλό να είναι, κάτι καλό να μου συμβεί ή κάτι κακό. Το tone down. Βάζω, ναι, ρε παιδί μου. Αλλά δεν το ζω κιόλα αυτό. Αυτό είναι καλό. Δεν, το δεν είναι πολύ καλό. Άμα τα... Γιατί μπορεί κάποιο να μου πει αχάριστο. Άμα το δούμε τελείω σαν εργαλείο, πάνω κάτω ό,τι θα πούμε σήμερα ψιλοβοηθάει γενικά. Αλλά δεν έχει νόημα τώρα να το δούμε. Να δεν δούμε και τα συν και τα πλήν. Θέλουμε τα πλήν μόνο. Μόνο κακά πράγματα θέλουμε. Ναι, κακό είναι αυτό που λέω. Βοηθάει σε πάρα δεν το ζω. Βοηθάει σε πάρα πολλά πράγματα. Τα υπερφαγικά επεισόδια βοηθάνε, αλλά δεν είναι καλά. Γιατί μα χάρισε, θέλω κι άλλα μετά. Όχι. Λέω... Τα υπερφαγικά δεν είναι που ξερνά. Α. Δηλαδή που χάνει τον κόσμο γύρω σου, απλά έχει 50 κιλά φαγητό, τρως, δεν θε κανένα να συνοφλήσει. Τρως, 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 καταπίνει. Και μέχρι που έχει τελειώσει, α πούμε, και το τελευταίο χαρτί, μπαίνει το, το θέμα φαΐ, α το πιάσουμε σε άλλο βίντεο γιατί όλοι έχουμε να πούμε. Απλά ήθελα να πω ότι βγαίνει από το αυτό. Μιλά με του Μάικλ Τζόρνταν, α πούμε. Και μετά έξι δαχτυλίδια. Μάικλ Τζόρνταν, Σκότι Πίπεν, Λάρι Μπέρτ. Έτσι τα καρφώναμε. Πε. Γιατί είναι μαλάκα. Δεν ακούσω αυτό που σου λένε οι άλλοι. Και το μαλάκα είναι πολύ ευγενικό. Ευγενικό. Σου χτυπώ την πλάτη. Συγνώμη, και σου λέει μαλάκα, σου κάνω έτσι. Ρε, ναι. Μαλάκα, δικός μου άνθρωπος. Πες. Γιατί δεν ακούσω όταν σου μιλάνε, ρε μαλάκα. Γιατί. Ποτέ. Γιατί δεν το ακούσω όταν σου μιλάνε. Δηλαδή, γιατί ποτέ. Υπάρχει αυτή από κάτω η ρομ σου, η οποία παίρνει την πληροφορία και φτάνει σε ένα σημείο, σε ένα διάδρομο ναι. Και πέφτει στον κεάδα, μαλάκα. Ό,τι και να μου πει, μπορεί να μου πει τα πιο σημαντικά πράγματα για σένα και εγώ εκείνη τη στιγμή δεν καταλαβαίνω. Όχι, όχι. Έχω μια μαϊμού με πιατίνια στο κεφάλι και. Τι με νοιάζει αυτό, μου λέει τώρα. Ξέρεις γιατί. Γιατί. Όχι, το γιατί δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει γιατί. Αλλά το αστείο ποιο είναι. Ότι την παθαίνει μετά. Ναι, ρε, πούστη και λέει. Α, δεν το είχα καταλάβει αυτό. Και λέει, ω, κλαίει μετά. Ωραία, παιδιά, κάποιο ένα παρήγορο λόγο. Αγόρι μου, κατόπιν εορτή. Χεστήκαμε, μπρο. Δεν υπάρχει. Ό,τι απομακρύνεται από το ταμείο τελείωσε μετά. Σου λέει. Και μετά λες δεν το είχα καταλάβει την πρώτη φορά και μετά δεν σε άκουγα. Θα πάρω πάσα από αυτό που λέει ο Κώστας. Είναι δυνατόν ρε μαλάκα. Δηλαδή εσύ θεωρείς τον εαυτό σου λογικό άνθρωπο. Το ξέρω. Φαντασιώνεσαι και λες μαλάκα είμαι άνθρωπος λογικής εγώ. Και το μαλάκα πάλι φιλικά σου λέει. Είναι δυνατόν να είναι... Πόσα χρόνια είσαι σε αυτή τη γη. Να είσαι 30 χρόνια. Εντάξει, εντάξει. Έχεις τσακωθεί με πόσους. Άπλους. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να είναι όλοι μαλάκες. Και εσύ είσαι σωστός. Στατιστικά πάρα, δηλαδή απλά μαθηματικά. Είναι δυνατόν και τα 150.000 άτομα που σακώθηκε να είναι όλοι μαλάκες. Δεν βγαίνει τα νούμερο, το νούμερο εσύ, δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει ρε μαλάκα. Και εσύ είσαι σωστός. Δεν βγαίνει το νούμερο. Έχει να προσθέσετε κάτι πάνω σε αυτό. Αυτό με το τέτοιο ότι έχεις πάντα δίκιο ότι... Τα βλέπετε στους γκόμενους σας αυτά. Ξέρεις τι γίνεται. Ναι, είναι και που είμαστε και αγόρια κορίτσια και εμείς έχουμε τα δικά μας τώρα και σκεφτόμαστε. Τα βλέπετε δηλαδή στη σχέση σας. Στην ποιά μας. Τα βλέπετε στις σχέσεις σας, αυτό λέω. Όχι, που λέω, εγώ ήμουν από τον αντίποδα. Τύπου, όχι, το έφερνα δηλαδή σε ένα σημείο που να πάει να το βγάλει. Κάπως το γύρναγα με άσχημο τρόπο. Πάντα. Κοριτσάκι μου, να σε ρωτήσω κάτι εγώ τώρα. Sorry για το... Τι γίνεται, με έχεις φέρει εδώ πέρα πρώτη, είμαστε στην έκθεση. Να σου πω κορίτσι μου, περίμενε. Δεν ήρθαμε εδώ να σου κάνουμε ψυχανάλυση. Δεν λύσουμε τα προβλήματά σου. Εδώ πέρα ήρθαμε να κράξουμε την κακιά βερσιόν του εαυτού μας. Τις πτυχές αυτές. Ωραία. Έχεις κακό μέσα σου, έχεις. Έχω, πες το, αλήθεια. Πες το. Βγάλ' το εδώ πέρα στο κέντρο να το ωραία, δούμε. Λοιπόν, βγάλ' το να το δούμε. Εκεί.
αλλά και το κακό. Πρέπει να πέταγε κάτι μπροστά από την κάμερα. Ενοχλούμε. Ναι. Που υπάρχει αυτή η πτυχή μέσα μου που θέλω να το παίξω κουλτουριάρα και τα λοιπά και βλέπουμε κούλογλι, δηλαδή, δεν ξέρω εγώ, καλά παλιά κούλογλι. Και εγώ ενοχλούμαι. Έχεις κάνει τα δράμι σου και κουστούρισα και δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά που πάω και κάνω like. Πού? Πού πάω? Σε influencer δίθεν μου του Instagram, σε ρουχαλάκια μικρά, ξέρεις, και τσιτάτα, σε... ναι, αυτό. Εννοείς. Ενδιαφέρομαι πάρα πολύ για την εμφάνισή μου, είμαι τύπου λίγο, ξέρεις, ότι... Όχι, είναι, ρε φίλε, είναι. Όχι, ξέρεις γιατί, γιατί όταν διε... Κατάλαβες, τι σου λέω. Αυτό το πρόβλημά της τώρα, Αλέξανδρε. White people problems. Πρόβλημα, να είσαι όμορφη. People of late capitalism. Ότι το πρόβλημα... Εκεί θα καταλήξω. Το πρόβλημα τάξει ότι τι... Ωραία, το πρόβλημα. Ότι σε sweats of late φτιάξανε την πλούσια στα Ζάρα. Θέλω να πω, με διέπει ένα δίπολο το οποίο από τη μία έχω στο μυαλό μου να ζήσω πνευματικά και να καλλιεργήσω αυτό το κομμάτι του εαυτού μου. Και το άλλο είναι άπειρα υλιστικό. Θέλω να έχω ακριβά ρούχα, να έχω ακριβό σπίτι, μεγάλους χώρους. Εσύ το έχεις επιλέξει, παιδάκι μου. Όχι ένα συνδυασμός και πρέπει να είσαι των άκρων. Ή άνθρωπος των υλικών πραγμάτων. Τα κοριτσάκια εδώ δεν έχουν καταλάβει το κόνσεπτ, φίλε Τσίλη. Ή του πνεύματος. Ρε, έχετε μπει τι πράγμα πηγαίνει στην τουαλέτα το βράδυ και λες κάτω από τον ντους. Γιατί το έκανα αυτό, ρε μαλάκα πάλι. Τι είναι αυτό, αυτό πες μας. Ας τα ρουχαλάκια σου τώρα και τα ζοντζόν σου. Να πω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Που τι γίνομαι, θυμάσαι και υδρώνεις. Ναι, λοιπόν, που πες. Γίνομαι μαλακισμένη όταν γνωρίζω κάποιον άνθρωπο, ναι, και είμαι ψυχρή και απότομη και αυτά. Ωραία. Γιατί θεωρώ όλους απειλή όσοι έρχονται κοντά. Πολύ καλά κάνεις. Ναι. Συνέχισε. Θα συμφωνήσω. Και μετά νιώθω μαλακισμένη και λέω, εντάξει, μου δεν έπρεπε, κατά βάθος δεν είσαι έτσι. Και... Μαλάκα, αυτό. Εδώ σου λέμε ότι οριακά αυτός ο τύπος εδώ κουστάρει να πνίγει κουταβάκια το βράδυ, τον αναγνωρίζει σαν διαδικασία. Και εσύ μου λες ότι ενδεχομένως τις νέες μου γνωριμίες να τους φαίνομαι, να τους φαίνομαι λίγο πιο ψυχρή, ας πούμε, από ό,τι θα ήθελα. Ναι. Όχι, φίλε μου. Δεν είσαι υπερευαίσθητη ψυχή. Δεν είσαι φτιαγμένος για άλλη εποχή. Για μια παλιά εποχή, πιο ρομαντική. Δεν είσαι εκτός τόπου και χρόνου. Τι είσαι, όμως. Είσαι ένα χοντρόπετσο ζωάδι τετράποδο, το οποίο δίνει, αντί να δίνεται, σε μια έτσι διαδικασία ανταλλακτική, θα πω. Δίνει για να πάρει. Δεν δίνεται, καταλαβαίνεις, φίλε μου, Τσίλη, τι εννοώ. Μια διαδικασία η οποία δημιουργεί αποστάσεις στις σχέσεις. Το περιθώριο στο οποίο βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή δεν σου προκάλεσαν οι άλλοι. Δεν σ' άφησαν οι άλλοι έξω την παρέα. Μόνο σου το έκανε στον εαυτό σου, διότι είσαι ένα εγωιστικό παπαράκι, το οποίο επιζητά συνέχεια επιβραβεύσεις να πάρει πράγματα. Λοιπόν, όταν κλαις, πολλές φορές, όταν κλαις. Εκεί θα πήγαινα. Μόνο σου τα βράδια που λες. Ξέρεις γιατί δεν έρχεται κανείς να σε βοηθήσει, να σου πει ένα λόγο παρήγορο. Γιατί? Γιατί σε αυτήν την ερημιά που έχεις εξορίσει τον εαυτό σου, κανείς δεν σε ακούει πλέον. Είσαι. Τι να πω. Είσαι μια τραγική φιγούρα, ωστόσο κανείς δεν θα μάθει το story σου, ρε μαλάκα, εκεί που είσαι. Θα πεθάνεις, θα σε φάνε τα κοράκια, θα σε σκεπάσει μετά η ύλη, τα καιρικά φαινόμενα. Επειδή εσύ είσαι αμετανόητα ελιτιστής, άσχετα αν το αναγνωρίζεις και λες, εγώ τη ζωή θέλω να τη βιώσω, τους ανθρώπους και όλα. Αλλά δεν γίνεται να το λες αυτό και να λες, θέλω να τη βιώσω, αλλά όπως θέλω εγώ. Αν δεν γίνει όπως θέλω εγώ, δεν θέλω τίποτα. Και μετά να παραπονιέσαι ότι μένεις μόνος σου. Γιατί αυτό εννοώ. Δηλαδή, αυτοεξορίζεται ο τύπος. Και μετά κλαίει ότι είναι μόνος του. Γιατί είσαι μαλάκας, αγόρι μου. Θέλεις να ανεληχθείς. Θες να κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις κοινωνικά. Όπως θες εσύ. Αλλά όπως θες εσύ. Η κοινωνία να προσαρμοστεί σε σένα, όχι σε αυτήν. Και ας το ξανθρωπίσουμε λίγο, ας το δώσουμε λίγο πρόσωπο. Όχι η κοινωνία. Ο άλλος ο άνθρωπος, λες και σου χρωστάει, ρε μαλάκα. Ναι. Να σε καταλάβει κατευθείαν, ξέρω εγώ. Μόνο σου, ρε μαλάκα, στη γωνιά εκείνη την παγωμένη της γης που δεν τη βλέπει. Φώσει, ούτε ναυτικό σε γκαζάδικο δεν τη βλέπει, ρε μαλάκα, αυτή τη γωνιά. Μόνο σου. Εσύ ο ουρανός. Τα ζώα δεν υπάρχουν ζώα εκεί πέρα. Κωστά, δεν υπάρχει ζώο. Ένα βουνό. Δεν τρώνε τίποτα. Πέτρινο, μαλάκα, δεν τίποτα. Δεν τρώει τίποτα το άλλο. Εκεί που πάλι καλά, μαλάκα, πάλι καλά. Κατά θεία πρόνοια υπάρχει θάνατο και γλιτώνει αυτό το μαρτύριο σε κάποια φάση. Πάλι καλά, διότι άμα ζούσε χίλια χρόνια. Δεν το προλαβαίνει. Λοιπόν, το κοριτσάκι δεν έχει αξιοπρέπεια. Το πάω εκεί. Το έφτασα εκεί.
πρέπει να συνεχίσουμε. Το κοριτσάκι, ποιο κοριτσάκι. Το είδο παραποδικάζεται. Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη. Οπα. Έχω ενστάσει. Παρακαλώ. Έχω ενστάσει, αγαπημένη. Ναι. Ακούω. Λοιπόν, όταν λες αξιοπρέπεια. Στις σχέσεις. Στις σχέσεις. Εννοείς ότι. Α, κατάλαβες. Πρέπει να γίνει. Λοιπόν, δεύτερο όχι, πράγμα. Όχι, δεν είναι το φταίο, δεν φταίω εγώ. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Εσύ λες. Άκου. Πες. Δεν έχω. Το χειρότερο σου ελάττωμα είναι ειλικρίνεια, κάτι τέτοιο, έτσι. Στο τίποτε δεν είναι αυτό. Το δεύτερο σου φταίω εγώ. Όχι, δεν είναι. Δεν υπάρχει καμία αξιοπρέπεια. Στην επιλογή συντρόφου. Η πρώτη επιλογή, επειδή εγώ πιστεύω ότι για να έχω επιλέξει αυτόν, ναι. Εγώ είμαι γαμάτη, άρα και αυτός είναι γαμάτος, γιατί οι επιλογές μου είναι όλες πάρα πολύ σωστές. Δεν θέλω να δεχθώ μετά, βλέποντας όλα τα red flags, ότι δεν είναι σωστό και φύγε. Κάθομαι και το τραβάω. Αναγνωρίζεις καμία τοξικότητα. Αναγνωρίζεις καμία τοξικότητα στην περιφορά σου. Έχεις red flags εσύ για κάποιο γκόμενο. Πάλι τι έγινε στο θύμα χωρίς να το θες. Αυτό προσπαθούμε τώρα. Να το καταλάβεις εσύ, γιατί αυτό είναι. Έχεις απέναντί σου που λες αυτή την κοπέλα και δεν της αναγνωρίζεις ότι σου έχεις πάει στα αρχίδια με το γεγονός ότι θέλει να θυματοποιείται μονίμως. Ξέρετε τι γίνεται, θα σας πω τι γίνεται. Έχω προστατησία γιατί έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω σχέσεις. Και επειδή είμαι και σε μια ηλικία που γίνονται πολλές αλλαγές, δεν μπορώ να σου πω ότι ναι, ήμουν μαλάκος στην προηγούμενη σχέση. Δεν μπορώ να σου πω πώς θα είμαι στην επόμενη. Θυματοποιείσαι αυτή, μάλλον. Θυματοποιείται αυτή. Θυματοποιείται, ναι. Έτσι, μπράβο. Άστε όλε τι άλλε πίπε, άστε πέτατε στον κάδο. Θυματοποιείται. Ενώ θυματοποιείται συνειδητά, το κατασκευάζει. Είναι στην κατάσταση για να μπει στη φάση του ότι είναι το θύμα, για να νιώσει αυτή, ξέρει καλύτερα. Α, ότι είναι καλύτερη στην κατάσταση. Τώρα το βγάλαμε από μέσα. Αλλά σου. Είναι και επειδή δεν έχει αξιοπρέπεια που γίνεται λοιπόν. Αυτό. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο. Αυτή η δικαιολογία που είχε κατά κύριο λόγο σαν έφηβο, τώρα την έχει εγκαταλείψει, διότι μέχρι και εσύ κουράστηκε τον εαυτό σου. Γελίε! Είσαι αστείο, ρε μαλάκα, αστείο είσαι. Λοιπόν. Όταν δεν πηγαίναν καλά τα πράγματα και έφτανε σε ένα τέλμα που λέτε, αγαπημένες μου φίλες, αυτό το παιδί εδώ πέρα, αναρωτιόταν ποιο ήταν το νόημα της ζωής. Ποιο ήταν το νόημα. Αυτό. Ότι τάχαμε, αυτό ήταν ο προβληματισμός. Τίποτα δεν έχει νόημα. Ποιο είναι το νόημα κτλ. Φίλε, βαρέθηκα να βρίζω, βαρέθηκα να φωνάζω. Φίλε, είσαι μέρος της ζωής. Δεν είσαι κάποιος που μπορεί να κάτσει σαν τρίτος απ' έξω από τη ζωή και να την παρατηρήσει και να κρατήσει σημειώσει και να εξάγει το συμπέρασμα ότι αυτό είναι το νόημα της ζωής. Το νόημα της ζωής το μαθαίνεις με το σώμα. Και τι θέλω να πω. Δεν γίνεται να το μάθεις με το σώμα, με την εμπειρία, με το βίωμα. Αλλά ταυτόχρονα να είσαι επιφυλακτικό αρχίδι. Παθολογικά επιφυλακτικό αρχίδι. Καταλαβαίνετε τι λέω, έχει νόημα. Έλα ρε μαλάκες. Έχει potential να βγάλει νόημα. Αν το νόημα, συγγνώμη. Αν ο σκοπός της ζωής είναι να φέρεις γκόμενα σπίτι. Αν ο στόχος, το ζητούμενο είναι να φέρεις γκόμενα σπίτι. Ο σκοπός της ζωής είναι να καθαρίσει το γαμόσπιτο. Δεν γίνεται να μην μου καθαρίζει το σπίτι. Δηλαδή το πώς ζεις τη ζωή και τα λοιπά. Αλλά να τρέχεις κατευθείαν. Ω, γιατί δεν έρχεται εγκόμενα. Να τρέχεις κατευθείαν στο ζητούμενο. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι δεν κάνει ούτε τα βασικά. Δεν σχετίζεται, δεν αφήνεται, δεν μπαίνει σε διαδικασίες τέτοιες. Γιατί επιφυλάσσεται τόσο έντονα. Αλλά ταυτόχρονα θέλει το νόημα το τσαμένο, μωρέ. Ο μπέμπι. Σε κατάλαβα. Κατάλαβες τι λέω. Κατάλαβα τι λες. Δεν σε πιάσει στην αρχή, αλλά σε κατάλαβα. Κατάλαβες τι είπα. Εγώ κατάλαβα. Απλά. Εντάξει. Ζω! Τώρα μην του μιλάς έτσι, τον έχεις βάλει, τον έχεις το επιτεθεί πολύ. Άστον λίγο. Μην ξεφεύγεις. Λοιπόν, να πω και ένα τελευταίο να πάρουμε τους μπούλους μας. Δεν λέω κάτι άλλο γιατί έχω παραφέρθηκα. Το καταλαβαίνω. Έχεις και τον στεναχώρησες. Κρέμισε. Κλάψε αυτά που σου είπα. Σιβηρία. Α, έτσι. Σιβηρία, ουδείς. Ουδείς. Δεν μπλέκομαι ανάμεσα. Ουδείς, αγόρι μου, δεν σ' ακούει. Μετά όταν φύγεις θα γελάμε. Με σένα θα γελάμε. Ναι. Φύγε! Φύγε πάλι! Δεν τον αντέχω το γενικό. Τώρα τι κατάλαβες. Δεν τον αντέχω. Αφού είναι μαλάκα, δε φιλέ. Χωρίς πλάκα, ένα σοβαρό επεισόδιο είπαμε να κάνουμε. Ωραία. Λοιπόν, εσύ χοντρέ, άκου λίγο για να τελειώσουμε με το καπελάκι σου. Όχι, δεν λέει εσένα! Ξαναφύγε, εσύ δεν σε θέλουμε. Άλλον λέει. Άλλον τι λέει. Σταμάτα, ρε μαλάκα, να νομίζεις ότι μπορείς να τους προστατέψεις όλους. Σταμάτα να το κάνεις. Δεν θα σου δώσει κανείς το χρυσό Νταντανιάν. Άκου, παλιό μαλάκα, μην πας εκεί που πήγε ο άλλος. Μην, δεν μπορείς να τους βοηθήσεις όλους. Δεν είναι όλοι ίδρυμα. Δεν είσαι τράπεζα, δεν είσαι. Δεν αντλείς αξία από αυτό, αγόρι μου. Αυτό, φωναξέ. Σταμάτα να προσπαθείς να πεις. Εγώ τουλάχιστον, παιδιά, παρέχω μια υπηρεσία. Οπότε αγαπήστε με. Μπράβο. Και την υπηρεσία που παρέχω. Μπράβο. Όχι. Μην το κάνεις αυτό, ρε μαλάκα. Μην το καταμείνεις μόνο σου με τέσσερις γάτες, ρε μαλάκα. Με τέσσερις γάτες και οι γάτες σου πάλι θα έχουν το ίδιο αίσθημα. Επειδή τις ταΐζεις. Και στην τελική μερικοί σε θέλουν σαν φίλος, δεν σε θέλουν σαν πατέρα, να πούμε. Αναρωτιέσαι τι σχέση έχεις με την κομμενά σου, άμα συμπεριφέρεις σαν πατέρας. Αναρωτιέσαι! Έφυγε κάποιος. Έφυγε. Του γάμισες. Επόμενος!
Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, γιατί εγώ δεν ξέρω πώς θα το διώξω. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, μείναμε τα κορίτσια, βέβαια. Δύσκολη μέρα.